Κύριε Χατζηστέργο, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έχει βγει από τον Κυριακό Σύλλογο της ΚΟ, την Δευτέρα πραγματοποιείται η διαδικασία των εξετάσεων για την έκπτωση αδειών κυνηγίου σε όσους θέλουν να ασκήσουν, στους νέους κυνηγούς. Τι προβλέπετε σε αυτή τη διαδικασία και τι πρέπει να γνωρίζει κανείς, δηλαδή σε τι εξετάζεται ακριβώς για να μπορέσει να ασκήσει, να κυνηγήσει έχοντας τις νόμιμες άδειες. Κοιτάξτε, από πέρυσι η διαδικασία των εξετάσεων έχει αλλάξει. Οι νέοι κυνηγοί οφείλουν να εξεταστούν σε ένα νέο, διαφορετικό, πιο σύγχρονο ερωτηματολόγιο, το οποίο περιέχει και έγχρωμες φωτογραφίες, ένα ερωτηματολόγιο 200 ερωτήσεων, 10 φύλων, 20 ερωτήσεις, και θα πρέπει να απαντήσουν σωστά στις 17 από αυτές. Το ερωτηματολόγιο, και επειδή το κόστος έγχρωμης εκτύπωσης του είναι ψηλό, φροντίσαμε από πέρυσι να διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, σε CD από τον Κυνηγετικό Σύλλογο, δωρεάν προς τους ενδιαφερόμενους. Τη Δευτέρα λοιπόν στις 11.30 ώρα το μεσημέρι στα γραφεία του Κυνηγετικού Συλλόγου ΚΟ θα γίνουν οι εξετάσεις αυτής της περίοδου, και βεβαίως μπορούν να συμμετέχουν και ενδιαφερόμενοι από όλα τα νησιά. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο από το νησί της ΚΟ, από όπου θέλουν μπορούν να έρθουν. Ποιος εξετάζει τους υποψηφίους κυνηγούς? Τους υποψηφίους εξετάζει η Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 2 δασικούς υπαλλήλους που θα έρθουν τη Δευτέρα το πρωί από τη Ρόδο, και ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγητικού Συλλόγου, τον πρόεδρο ή κάποιον αναπληρωτή του. Μάλιστα. Είπατε θα έρθουν από τη Ρόδο. Γνωρίζουμε βέβαια ότι το δασονομείο εδώ έχει κλείσει τις πόρτες του. Όλη αυτή η διαδικασία φαντάζομαι κοστίζει και στην υπηρεσία του δασονομείου, αλλά και στους κυνηγούς, οι οποίοι θα πρέπει να πληρώσουν και κάποιο παράβολο για αυτή τη διαδικασία. Ποιος το εισπράττει, σε τι αφορά? Η προσπάθειά μας από την άνοιξη που το δασονομείο της ΚΟ έκλεισε ήταν αυτή ακριβώς. Πώς δηλαδή θα καταφέρουμε να μην ταλαιπωρηθούν τα νέα παιδιά, οι νέοι κυνηγοί, οι οποίοι θέλουν να δώσουν εξετάσεις, να μην μετακινούνται στη Ρόδο προκειμένου να συμμετέχουν σε εξετάσεις όπου εκεί γίνονται, αφού εκεί υπάρχει πια μόνο δασική υπηρεσία. Έτσι λοιπόν καταφέραμε να έρθει η Επιτροπή στην ΚΟ για να γίνουν οι εξετάσεις αυτή τη φορά εδώ. Στις 29 Ιουλίου έγιναν εξετάσεις στην Κάλυμνο. Οι επόμενες εξετάσεις δεν ξέρουμε πότε θα γίνουν και αν θα γίνουν. Ο νόμος ορίζει 2 φορές το μήνα. Όμως καταλαβαίνετε ότι από την έλλειψη στελέχωσης της δασικής υπηρεσίας, ειδικά μετά το κλείσιμο του δασονομείου, και από τα προβλήματα της νησιωτικότητας, δεν είναι εύκολο να γνωρίζουμε πότε θα γίνουν οι επόμενες. Προσπάθειά μας είναι να γίνουν αρχές του Σεπτέμβρη για τους υπόλοιπους, οι οποίοι θα θελήσουν να βγάλουν άδεια κυνηγίου πριν από την έναρξη του κυνηγίου σε όλο το νησί. Πάντως τώρα καλό είναι όσοι θέλουν, όσοι μπορούν, να έρθουν στις εξετάσεις, διότι δεν ξέρουμε πότε θα είναι οι επόμενες ακριβώς. Προφανώς επιδιώξατε να γίνονται εξετάσεις και στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου εκτός από την Ρόδο, προκειμένου να μειώσετε το κόστος αυτής της διαδικασίας για τον υποψήφιο. Αυτό το καταφέρατε να το μειώσετε ή είναι μία ή άλλη? Η αλήθεια είναι ότι η δασική υπηρεσία δεν έχει τους πόρους για να μετακινεί επιτροπές 2 φορές το μήνα, και έτσι σε συνεννόηση μαζί τους συμμετέχουμε εμείς, ο Κυνηγετικός Σύλλογος της ΚΟ, στο κόστος της μετακίνησης και των οδηπορικών εξόδων γενικώς αυτών των ανθρώπων που θα έρθουν από τη Ρόδο. Και αυτό μεταφράζεται και στην ύπαρξη του παράβολου που φαντάζομαι πληρώνει κάποιο υποψήφιο για να πάρει μέρος σε εξετάσεις? Όχι, δεν υπάρχει παράβολο. Ο υποψήφιος δεν πληρώνει κανένα παράβολο για να συμμετέχει σε εξετάσεις. Πόσοι έχουν δηλώσει αυτή τη στιγμή νέοι κυνηγοί? Λίγο περισσότεροι από 10 αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να είναι περισσότεροι. Ελπίζετε να είναι περισσότεροι? Κάθε χρόνο βαίνουν μειωμένοι ή αυξημένοι σε σχέση με το κυνήγι υποψήφιοι που θέλουν να κυνηγήσουν? Μειωμένοι. Κάθε χρόνο μειώνονται οι νέοι κυνηγοί. Και αυτό είναι το πιο δυσάρεστο που μπορούμε να έχουμε στην δραστηριότητά μας. Για άλλους βέβαια αυτό είναι ευχάριστο, μιας και λιγότερη κυνηγή σημαίνει λιγότερα νεκρά θυράματα. Δεν είναι έτσι. Περισσότερη κυνηγή σημαίνει μεγαλύτερη συμμετοχή οικονομική
και προσωπική στο θέμα της διαχείρισης του κυνηγιού, άρα σημαίνει έσοδα, άρα σημαίνει υποχρεωτικά διάθεση των εισόδων αυτών σε φιλοθυραματικές δράσεις, άρα σημαίνει βοήθεια προς το περιβάλλον και μόνο.